Βλέπουμε αυτή τη στιγμή χριστουγεννιάτικες μελωδίες από μαθητές. Λοιπόν, χριστουγεννιάτικες μελωδίες από μαθητές και άτομα τρίτης ηλικίας πλημμύρισαν, σωστά, οι δρόμοι του Ρεθύμνου και θέλω ευθύς αμέσως, θα σχολιάσουμε βέβαια και την επίσκεψη μαθητών δημοτικού σε γυροκομείο, στο γυροκομείο του Ρεθύμνου. Αυτές τις δύο ειδήσεις με τα ξεχωριστά ηχηρά μηνύματα θα τις σχολιάσουμε με τον κύριο Αντώνη Μαυράκη, τον καθηγητή μουσικής στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, διευθυντή του Δημοτικού Οδείου Ρεθύμνου και αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνης. Κύριε Μαυράκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας και χρόνια πολλά βέβαια. Καλησπέρα τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές και χρόνια πολλά σε όλους. Ξεχωριστές πρωτοβουλίες, ξεχωριστές δράσεις, εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και μαθητών και της νέας γενιάς, ειδικά σε μία περίοδο, σε μέρες που έχουμε ανάγκη αυτές τις δράσεις, περισσότερο από ποτέ. Σωστά, σωστά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία γέφυρα. Ορμόμενος από την καλεσμένη σας, την αγαπητή κυρία Αποστολίδη, είναι σημαντικό στο Βέλγιο, αν μπορούσε αυτό να διαφημιστεί, υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες που κάνουν, θα έλεγα γιατί όχι την Ελλάδα, αλλά και γίνει παραγωγικά πράγματα, και όχι αυτή η κατήρια που μας έχει φτιάσει σε όλους τους Έλληνες τα τελευταία εβδομάδα, οι συγκεκριμένες νοοτροπίες και πρακτικές που είναι εκτός πραγματικότητας σε όλο τον ελληνικό κόσμο και ειδικά για τους τυχείς Έλληνες. Όσο για τα χριστουγεννιάτικα το κλίμα, αν μου επιτρέπετε, δεν υπήρχε καλύτερη σύνθεση από τα γλυκίσματα και τα σοκολατάκια της κυρίας Αποστολίδη, γιατί όπως γνωρίζετε τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα Παναγιωτόπουλο με τα παιδιά και πάνε μαζί με, φυσικά μαζί με δώρα. Ιδιαίτερα μέσω της μουσικής που χαίρονται και ζουν κάθε στιγμή. Μοναδικά συναισθήματα ξεχωριστών στιγμών εναρμονίζονται με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ζωντανεύοντας θα έλεγα τη μαγεία και τη λάμψη των Χριστουγέννων, κάτι που προσπαθήσαμε και είμαι σίγουρος ότι τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ημέρες στην πόλη μας. Στο πνεύμα λοιπόν των Χριστουγέννων επιφύλαξαν οι μαθητές και μαθήτριες του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης με τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνης, αρχικά στους εργαζόμενους και σε πολίτες που παραβρέθηκαν στο Δημαρχείο της πόλης μας και φυσικά σε φιλοξενούμενους κοινωνικών δομών του Δήμου, αλλά και σε συμπολίτες που έκαναν πόρτα τους στα καταστήματα χθες και σήμερα, κάνοντας ένα γιορτινό μελωδικό ταξίδι μαζί μας με μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης. Τα φετινά Χριστούγεννα, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι μαθητές του Δευτέρου Δημοτικού και συγκεκριμένα η χοροδία του Δευτέρου Δημοτικού, όπως το είπατε, εξεχήθηκαν δρόμους της πόλης μας. Ναι. Δώσαμε, θα έλεγα, ένα μελωδικό γιορτινό τόνο με τη συμμετοχή, θα πρέπει να τονίσω, δύο σπουδαίων συναδέλφων μουσικών, μια σπουδάστρια του Δημοτικού Οδείου της Ιωάννας Αγιωτάκης και έναν καθηγητή του Δημοτικού Οδείου, τον κύριο Βαγγέλη Τρουλίσκο. Η ξυρινιάτικη βόλτα ή καντάδα, όπως αρέσει κάποιους συμπολίτες μας να τα λένε, εξελίχθηκε στην πλατεία Μικρασιατών, όπου τα καλκιαδεράκια της πρώτης Δημοτικού, του Δευτέρου Δημοτικού, με υπεύθυνη κυρία Ελένη Βαονάκη, παρουσίασαν ένα γιορτινό δρόμενο, κάτι που θα έλεγα ικανοποίησε πρωτίστως τους συμμετέχοντες τους μαθητές και κάποιους τους παρευρισκόμενους που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο δρόμενο. Να πω ότι η συγκεκριμένη συνεργασία πρωτοποιήθηκε με το τμήμα τρίτης ηλικίας της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης και δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω ότι η σημερινή για εμάς παρουσία ήταν περισσότερο σημαντική, γιατί όπως γνωρίζετε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανθρώπινης αλληλεγγύης που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 20η Δεκεμβρίου,
η χοροδία του Δευτέρου Δημοτικού είχε τη χαρά, αλλά και την τιμή, θα έλεγα, να επισκεφτεί το γεροκομείο της πόλης μας. Ναι. Που οι μαθητές, θα έλεγα, με γιορτινή διάθεση, συνάντησαν τους τροφίμους και το προσωπικό του γεροκομείου, οι οποίοι μας υποδέχτηκαν θερμά. Σε συνέχεια, φυσικά, θα πρέπει να τονίσω, της προπέρσινης εξ αποστάσεως συνεργασία μας που είχαμε πραγματοποιήσει αντίστοιχα την ίδια περίοδο μία εξ αποστάσεως συνάντηση, ανταλλάσσοντας ευχές, αλλά κυρίως η χοροδία τραγουδώντας γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που θεωρώ ότι ήταν βάλσαμο στις πτυχές των ηλικιωμένων. Να πω ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με το χαιρετικό κύριο Παναγιδόπουλο ότι αυτές τις μέρες, και αυτές τις μέρες, αλλά πρέπει και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας. Πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα τους συνανθρώπους. Πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ως έμπραχτη αναγνώριση, αλλά κυρίως σεβασμό προς αυτή την ηλικία. Και δεν μπορώ να πω ότι ο στόχος για εμάς ήταν αφενός η ενημέρωση των μαθητών μας, ναι, και η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα συναισθηματικά, αν επιτρέπεται όρος, πρακτικά προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά κυρίως σήμερα καταφέραμε να αγγίξουμε και τις ψυχές κάποιων τροφίμων και είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, κύριε Μαυράκη. Είχαμε δύο μέλη της χοροδίας, δύο, ναι, μαθητές, που χωρίς να γνωρίζουν ότι θα πάμε στο γεροκομείο, είπαμε ότι θα πάμε κάπου κοινωνικά να πούμε τα καλαντά. Αλλά μία μαθήτρια, μάλλον, συνάντησε τη γιαγιά της και ένας μαθητής μας της έκτης δημοτικού, μάλιστα, συνάντησε προγιαγιά του, δηλαδή την γιαγιά του πατέρα. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, τι να πω, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια και σε εσάς τον ίδιο. Ένας υπερδραστήριος εκπαιδευτικός καθηγητής. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και να πράξουμε. Η χαρά να τονίσω είναι ότι είμαι καθηγητής μουσικής 20 χρόνια στο δεύτερο δημοτικό, που πραγματικά τον τελευταίο καιρό, ότι είναι με τις δράσεις προάγει. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, κύριε Μαυράκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά.